Ο αρχηγός της εβδομάδας να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μπικ, κάθομαι ή τα παίρνω και βγαίνω. Δημήτρη, θέλω να μεταφέρεις το plexiglass με τους φακέλους και τον φάκελο που βρίσκεται επάνω στο σαλόνι. Να τους ακουμπήσω κάπου συγκεκριμένα. Θέλεις να το κρατάω. Στο κεντρικό τραπέζι. Okay. Σε λίγα λεπτά θα αναδειχθούν οι δύο συγκάτοικοι που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του αρχηγού για τη νέα εβδομάδα. Στο plexiglass υπάρχουν φάκελοι με εικόνες από διάφορα αντικείμενα. Μόνο δύο εικόνες σχετίζονται θεματικά μεταξύ τους. Οι δύο συγκάτοικοι που θα βρουν τις εικόνες που συνδυάζονται θα είναι οι δύο που θα μονομαχήσουν για τον τίτλο του αρχηγού. Δημήτρη, ξεκινάμε με εσένα. Διάλεξε έναν φάκελο, άνοιξε τον και πες μας ποιο είναι το αντικείμενο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά είναι ένα καραβάκι. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Τώρα μπορείς να περάσεις το plexiglass από κάθε συγκάτοικο. Ο καθένας σας θα τραβήξει έναν φάκελο. Θα τον ανοίξετε μόνο όταν σας πω εγώ. Ξεκινώντας από τον Ζακ, ο κάθε συγκάτοικος θα ανοίγει το φακελό του και θα λέει ποιο αντικείμενο έχει. Έχω ένα ελεφαντάκι. Τι είναι αυτό, αβοκάντο. Έχω ένα αβοκάντο. Ροντίκι. Εγώ το έχω δείξει, αλλά να στο δείξω κι εγώ. Έχω ένα καραβάκι. Εγώ έχω μια μπάλα και μπάσκετ. Αχ, τι τέλειο. Κι εγώ έχω μια ωραία μάσκα χρωματιστή. Μια άγκυρα. Ταιριάζουν. Άγκυρα. Μια καρέκλα. Όνειρο παγίδα είναι. Ωραία. Ένα χάρακα σπίτι. Και ο Γκάκη. Οι δύο εικόνες που συνδυάζονται είναι το καράβι και η άγκυρα. Δημήτρη και Χρήστο Βαρουξή, συγχαρητήρια. Θα διεκδικήσετε τον τίτλο του αρχηγού. Δημήτρη, για την εγκυρότητα του αποτελέσματος θα ήθελα να ανοίξεις και να διαβάσεις το φάκελο που το επιβεβαιώνει. Συγκάτοικοι, οι δύο εικόνες που συνδυάζονται θεματικά είναι το καράβι και η άγκυρα. Τα κρατάμε ή τα επιστρέφω. Επιστρέψεις. Βάλ' το, δεν τα φύγω. Τι ωραίο αυτό. Να είσαι... Είναι σπουλαρίκια. Ένα τέτοιο σπουλί. Αλήθεια, ωραία. Παιδιά, με ακούτε. Παιδιά, με ακούτε στο σαλόνι. Ναι. Λοιπόν,
Δημήτρη και Χαγιά και Χρήστο Βαρουξή. Τα θερμά μας συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, Χάρη. Ρε Δημήτρη, μία στις 11. Μπράβο σου. Τι να πω. Σε θέλει. Έτσι. Σε θέλει. Είναι το δώρο των γενεθλίων σου. Η τύχη είναι μαζί σου. Τι να πω, αγόρι μου. Μπράβο. Λοιπόν, ξαναλέμε, αυτή η δοκιμασία ήταν σαφές. Στηρίχτηκε αποκλειστικά και μόνο στην τύχη. Ναι. Χρήστο. Ναι, Χάρη. Ήθελες πολύ καιρό να γίνεις αρχηγός. Ναι. Τώρα έχεις δυνατότητα να το διεκδικήσεις, το αρχηγηλίκι σου. Πώς νιώθεις? Μου δίνεται ευκαιρία, θα το παλέψω. Αν και ο Δημήτρης έχει δείξει ότι το έχει αυτά με τις ασυλίες. Κάθε εβδομάδα έχει γενέθλια, αν λέμε ότι... Ό,τι γίνει, θα δούμε. Ό,τι θέλει ο Θεός. Δημήτρη, πόσες φορές έχεις αναδειχθεί αρχηγός, αγόρι μου? Τις μετράς τουλάχιστον? Τρεις. Πολύ ωραία. Και τώρα παίζεις για την τέταρτη. Ναι. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, Χαρή.